Το εκλογικό υλικό για τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών της Κυριακής 8ης Οκτωβρίου παραλαμβάνουν ήδη οι Δήμοι με τις διαδικασίες να οδηγούνται στη τελική ευθεία. Οι ψηφοφόροι στη Μαγνησία ανέρχονται στους 173.317 που θα μπορούν να ψηφίσουν σε 385 εκλογικά τμήματα. Σε όλες τις περιοχές του νομού θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία της ψηφοφορίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες να καταβάλουν προσπάθεια ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Ήδη και οι Δήμοι παραλαμβάνουν τους σάκους με το εκλογικό υλικό όπως φακέλους, νομοθεσία, ψηφοδέλτια, βιβλία ψηφοφορίας που αποστέλλονται από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Σήμερα είναι και η τελευταία ημέρα μαθημάτων στα σχολεία, στα οποία από αύριο θα στηθούν τα εκλογικά τμήματα. Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 7 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα. Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι θα διαθέτουν και τάμπλετ για την ηλεκτρονική μετάδοση των αποτελεσμάτων. Πάντως, χθες το πλαίσιο σεμιναρίου στο ΤΕ Μαγνησίας για τους δικαστικούς αντιπροσώπους από πλευράς του Δικηγορικού Συλλόγου του Βόλου έγινε ενημέρωση για όλες τις διαδικασίες ώστε να δοθούν απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις. Οι δικηγόροι από τη Μαγνησία που θα αναλάβουν καθήκοντα δικαστικού αντιπροσώπου ανέρχονται στους 240. Με μεγάλη χαρά διοργανώνουμε επιμορφωτικό σεμινάριο για τους δικαστικούς αντιπροσώπους για ακόμη μια φορά. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου είναι πάντοτε κοντά στα μέλη του και γενικά στους δικαστικούς αντιπροσώπους. Έχουμε ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο, μάλλον αυτή τη φορά. Πιο δύσκολο από τις άλλες φορές σίγουρα, γιατί οι εκλογές είναι διπλές και υπάρχει και μεγάλος αριθμός υποψηφίων δημοτικών συμβούλων και περιφερειακών συμβούλων. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερα τεταμένη προσοχή. Ελπίζουμε όμως ότι θα τα καταφέρουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και οι δύο συνάδελφοι του Βόλου, που συνήθως στα καθήκοντά τους ανταπεξέρχονται με επιτυχία. Προσθέτοντας σε αυτά τα οποία ήδη ανέφερε ο συνάδελφος Παναγιώτης Σαράφης, θα ήθελα να πω ότι τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου σήμερα παρίστανται εδώ προκειμένου να παρακολουθήσουν το σεμινάριο και να εφοδιαστούν με τις επιπλέον ειδικές πληροφορίες που χρειάζονται για τη συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση. Να σημειώσω ότι η παρουσία των δικαστικών αντιπροσώπων και των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές είναι μια πολύ σημαντική θεσμική αποστολή που έχει αναθέσει η πολιτεία στους δικηγόρους. Αυτή την αποστολή την αντιμετωπίζουμε με την δέουσα προσοχή και ανταποκρινόμαστε όχι μόνο τώρα αλλά και στο παρελθόν κάθε φορά και πιστεύω ότι θα συμβεί αυτό και τώρα με επιτυχία. Πάντως, από πλευράς των δικηγόρων, η θέσπιση της αποζημίωσης, όπως έγινε γνωστό τις τελευταίες ημέρες από το Υπουργείο Εσωτερικών για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών για τον πρώτο αλλά και το δεύτερο γύρο των εκλογών, χαρακτηρίζεται ως θετική εξέλιξη.